Γεια σας φίλοι και φίλες. Έκτακτη επικαιρότητα απόψε. Αν και οι εκπομπές για το ΚΕΦΕ είχαν διακοπεί λόγω των εκλογών και θα έπαιρναν πάλι σειρά από την Τρίτη που μας έρχεται. Αλλά μας πρόλαβε το πόρισμα αναφορά του εισαγγελέα πρωτοδικών κυρίου Αγγελή. Ένα πόρισμα καταπέλτης, μας πρόλαβε όμως και μια μεγάλη δίκη που γίνεται στη Λιόν της Γαλλίας, όπου ο δικαστής Ζορζ Φενέκ, ένας μεγάλος πράγματι Γάλλος δικαστής, αγωνίζεται εδώ και μέρες και θα τα καταφέρει να στείλει στη φυλακή μέλη της Σιαντολογίας, μέλη τα οποία κατηγορούνται για ανθρωποκτονίες, για απάτες, για κλοπές και για πλαστογραφίες. Αλλά γιατί να τρέχουμε στη Γαλλία, όταν εδώ ο ήρωας, θα έλεγα, εισαγγελεύς Ιωάννης Αγγελής, ο ήρωας, επαναλαμβάνω, εισαγγελεύς, ο οποίος δεν λογάριασε τίποτα και δεν θα λογαριάσει τίποτα, αυτό είναι σίγουρο, και θα προχωρήσει και θα γίνει ένας καινούργιος, μα ένας καινούργιος, μπορώ να το πω, Σαρτζετάκης. Ένας καινούργιος Σαρτζετάκης, όπως λογάριασε τότε ο μετέπειτα πρόεδρος Δημοκρατίας όλα όσα γινόντουσαν στον τόπο και προχώρησε και έβγαλε εις πέρας την δολοφονία Λαμπράκη, για να μην ξεχνιόμαστε. Έτσι και ο Ιωάννης Αγγελής δεν λογάριασε τίποτα και έβγαλε εις πέρας την αναφορά του, την ανάκριση, και έκανε μια αναφορά 100 σελίδων, η οποία είναι συντριπτική, μα συντριπτική, τσακίζει κόκαλα για όσους μέχρι σήμερα έχουν προχωρήσει μαζί με το ΚΕΦΕ, για όσους έχουν αγκαλιάσει το ΚΕΦΕ, διότι μέσα στις σελίδες αυτής της αναφοράς, αυτού του πορίσματος, υπάρχουν χοντρά ονόματα, όπως έγραψε σήμερα η Ελεύθερη Ώρα, η οποία από σήμερα μέχρι και το τέλος της εβδομάδος θα συνεχίζει, και την άλλη εβδομάδα θα συνεχίζει να παρουσιάζει ολόκληρο το πόρισμα, δημοσιεύει ολόκληρο το πόρισμα, το οποίο, όπως σας είπα, είναι 100 πυκνές δακτυλογραφημένες σελίδες, πόρισμα φωτιά, πόρισμα που δείχνει τις εγκληματικές ενέργειες του ΚΕΦΕ, πόρισμα που κρούει τον κόδωνα του κινδύνου στις οικογένειες, και πόρισμα, το λέω με ξεχωριστή υπερηφάνεια, που μιλάει σε πολλά σημεία για τον ομιλούντα, για την τηλετόρα και για την Ελεύθερη Ώρα, όπως θα σας διαβάσω, γιατί εμείς πρώτοι είχαμε την τιμή και την ευθύνη, επαναλαμβάνω, πρώτοι την τιμή και την ευθύνη, όταν όλα τα άσκιαζε φοβέρα και τα πλάκωνε σκλαβιά γύρω από το ΚΕΦΕ, μια σκλαβιά πνευματική, μια σκλαβιά υποσχέσεων και όλων των άλλων παροχών, εμείς πρώτοι ξεκινήσαμε αυτόν τον αγώνα για να έχουμε σήμερα αυτό το αποτέλεσμα, αποτέλεσμα που πρέπει να μπει σε όλες τις καρδιές των ελληνικών σπιτιών, γιατί θα σωθούν με το πόρισμα αυτό, αφού στα σίγουρα, μα στα σίγουρα το ΚΕΦΕ θα διαλυθεί, στα σίγουρα θα καθίσουν σκαμνοί αυτοί οι κύριοι, θα σωθούν πολλά παιδάκια, πολλές οικογένειες, και θα πάψουν πολλές μανάδες να κλαίνε. Γι' αυτό και εμείς που ξεκινήσαμε αυτό τον αγώνα τον αντιαιρετικό, με τις πάντα ευλογίες από τους ουρανούς του αείμνηστου εκείνου εκλειπώντα πατέρα Αλεβιζόπουλου, γι' αυτό και εμείς ξεκινάμε αυτό εμπράκτος τον αγώνα και αποδίδει, και είναι και μία απάντηση αυτό το πόρισμα, το πόρισμα, επαναλαμβάνω, φωτιά, σε όσους ήταν κουμπωμένοι, σε όσους με αυτούς τους συνήθεις με τα μουστακάκια και τις μακριές φούστες έλεγανε, μα τι θα γίνει αυτό το πράγμα, το έχουμε εμείς πάρει, το είχε ο πατέρας Αλεβιζόπουλος. Ο πατέρας Αλεβιζόπουλος πέθανε, και εδώ συνεχίζεται το πρακτικό μέρος, όπως το φώναζα τότε, πρακτικό μέρος που θα φτάσει στη Βουλή, θα φτάσει στο πεζοδρόμιο, θα φτάσει σε όλη την Ελλάδα. Γι' αυτό και κάνω έκκληση για μια ακόμη φορά να βοηθήσετε, γιατί δεν έχετε βοηθήσει.
λέτε όλοι σας χοντρά λόγια. Ευθέως τα λέω. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Λέτε όλοι σας χοντρά λόγια. Δίνετε όλοι συγχαρτήρια. Με βλέπετε στον δρόμο και με αγκαλιάζετε. Χιλιάδες τα τηλεφωνήματα, χιλιάδες τα γράμματα. Αλλά δεν έχετε βοηθήσει αυτόν τον αντιαιρετικό αγώνα να κάνουμε, όπως έχω πει, να στήσουμε στο Σύνταγμα, στην Ακαδημία, κάπου σε ένα κεντρικό σημείο το κτίριο που θέλουμε και από εκεί να πολεμήσουμε όχι μόνο το ΚΕΦΕ αλλά και τις άλλες 150 αιρέσεις οι οποίες μαστιγώνουν με τον τρόπο τους, εκδικούνται με τον τρόπο τους, βασανίζουν με τον τρόπο τους την Ελλάδα και την Ορθοδοξία. Προς τον προϊστάμενο της Αγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, αναφορά του Ιωάννη Εμμανουήλ Αγγελή, Αντιαγγελέα Πρωτοδικών. Μεταξύ άλλων, θα σας διαβάσω διάφορες περικοπές. Θα συνεχίσω και την άλλη εβδομάδα, γύρω από το ΚΕΦΕ, θα καλέσω εδώ και κληρικούς, αλλά αν θέλουν και από το ΚΕΦΕ να έρθουν εδώ να μιλήσουμε, διάλογος, εγώ είμαι υπέρ του διαλόγου, και να αντικρούσουν αυτά τα οποία λέει ο εισαγγελέας Ιωάννης Αγγελής. Είναι χαρακτηριστικό ότι για να εξαναγκάσουν την πολιτεία να ερευνήσει την υπόθεση αυτή, οι αμέσως ενδιαφερόμενοι, δηλαδή οι γονείς ή οι άλλοι οικείοι των ατόμων που είχαν εμπλακεί στην οργάνωση αυτή, κατέφυγαν στον ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό Τηλετώρα, ο ιδιοκτήτης του οποίου εκδίδει την ημερήσια εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα. Έτσι, η συγκεκριμένη προκαταρτική εξέταση διετάχθηκε αυτεπαγγέλτος, ύστερα από το πρωτοσέλιδο τίτλο της Ελεύθερης Ώρας «Ζητήστε, κύριε Εισαγγελέα, τον φάκελο ΚΕΦΕ» της 12ης Μαΐου 1995 της παραπάνω εφημερίδος. Σημείωσης. Το γεγονός αυτό αναγράφεται καθότι έχει σχέση με τον τρόπο αντιμετώπισης χειρισμός κατά του ΚΕΦΕ τόσο του εκδότη και δημοσιογράφου της παραπάνω εφημερίδος και σταθμού όσο και των ατόμων που προσέφυγαν σε αυτό από το σωματείο ΚΕΦΕ, όπως με λεπτομέρεια θα αναφερθεί παρακάτω. Είναι επίσης χαρακτηριστικό. Ο εισαγγελέας Αγγελής τα δίνει όλα στο πιάτο, τα λέει όλα χωρίς να κάνει πίσω. Είναι επίσης χαρακτηριστικό, τονίζει, ότι σε όσους δημόσιους φορείς κατέφυγαν οι γονείς, αστυνομία κτλ, συνάντησαν άρνηση για έρευνα της συγκεκριμένης υποθέσεως με το τιολογικό ότι η ανοησία των εμπλεκομένων σωματείων αυτό ατόμων δεν αποτελεί ποινικό αδίκημα ώστε να δικαιολογεί την επέμβαση της πολιτείας. Να σημειωθεί δε ότι κανένα τμήμα της ελληνικής αστυνομίας ή κάπου αλλού τομέα της ελληνικής πολιτείας είναι αρμόδιο για να ασχολείται με τη δράση των οργανώσεων αυτών. Δηλαδή η αστυνομία είχε σηκώσει τα χέρια και ευτυχώς, όπως λέει ο εισαγγελέας κύριος Αγγελής, ευτυχώς που υπήρξε η Τηλετώρα και η Ελεύθερη Ώρα που έκανε τα δημοσιεύματα, που βγήκαν στον αέρα και έδωσαν τη λαβή, έδωσαν τις βάσεις, άνοιξαν τον δρόμο στην ελληνική δικαιοσύνη να επέμβει ώστε να έχουμε αυτό το σήμερα το αποτέλεσμα. Ομιλεί ότι έχει στα χέρια του 1.104 φακέλους με δύο ηλεκτρονικούς υπολογιστές, οι οποίοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές κάνουν παντός είδους εργασία, από φακελώματα προσωπικότητων, αρχηγών των κομμάτων, δημοσιογράφων, κληρικών και κατασκοπία. Ναι, ναι, και κατασκοπία. Ο Αγγελής τα λέει αυτά. Ο εισαγγελέας Αγγελής. Και λέει, από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά την προκαταρτική εξέταση διαπιστώθηκε ότι το ΚΕΦΕ αποτελεί στην Ελλάδα το παρακλάδι της διεθνούς με κέντρα τη Δανία, Κομπεχάη και την Αμερική Λος Άντζελες οργανώσεως σαϊντολογίας, η οποία σε μερικά κράτη παρουσιάζεται ως θρησκεία και άλλα στην Ελλάδα δε ως κέντρο εφηρμοσμένης φιλοσοφίας. Φυσικά και εδώ άλλαξε το βιολί. Θα θυμάστε όσοι έχουν παρακολουθήσει εκπομπές με τον αείμνηστο πατέρα Αντώνια Λευζόπλο, αλλά και εδώ που είχαν έρθει από το ΚΕΦΕ άνθρωποι και μιλάγαμε,
τους επίεζα επί 3 ώρες ένα βράδυ μέχρι τις 2 τα ξημερώματα να μας πούνε αν είναι θρησκεία, που είναι θρησκεία καραμπινάτη, που είναι αίρεσης, που είναι σατανιστική θρησκεία, που έχουν βαθυμούς, που έχουν κληρικούς, που έχουν αξιωματικούς μέσα, τα πάντα, αξιωματικούς βαθυμούς εννοώ, ένα είδος αντιμασονία περίπου, και δεν ομολογούσαν ότι ήταν θρησκεία και έλεγαν κέντρο εφηρμοσμένης φιλοσοφίας. Τώρα λοιπόν οι κύριοι όλοι αυτοί ξεβρακώνονται, όπως λέει και ο λαός, σιγά σιγά και παρουσιάζουν το αληθινό πρόσωπό τους. Ένα πρόσωπο το οποίο είναι όχι μόνο επιζήμιο για την Ελλάδα, όχι μόνο διαλύει τις οικογένειες, αλλά δημιουργεί και κάποιες άλλες καταστάσεις οι οποίες είναι δυσάρεστες ακόμα και για το μέλλον του τόπου. Να σκεφτείτε ότι τα έσοδά του μιλάμε για εκατομμύρια δολάρια, για χιλιάδες δολάρια, σε όλη διακινείται, όπως τα λέει εδώ ο κύριος Αγγελής, μιλάει για πολλά εκατομμύρια δραχμές, πάρα πολλά εκατομμύρια δραχμές, σε δολάρια πάντε, για να καταλήξει ότι το κέφε πλησιάζει με πλάγιο τρόπο ανυποψίαστα νεαρής ηλικίας κατά κανόνα ακόμα και ανηλίκους άτομα, τα οποία χρησιμοποιεί προς εκπλήρωση των ουσιαστικά απροσδιορίστων ακόμα πλην του οικονομικού και θρησκευτικού σκοπών του. Δηλαδή όταν μιλάει ακόμη και για ανηλίκους και μιλάει για απροσδιόριστους σκοπούς, τι εννοεί? Ειδικότερα μετά τη συμπλήρωση του τεστ Οξφόρδης, όπου τους θέτει κάτι ερωτήσεις και αποδεικνύονται εάν είναι αυτοί που θέλει για να τους κρατήσει και να τους χρησιμοποιήσει, και καταλήγει ότι το ΚΕΦΕ προσπάθησε με διάφορους πλάγιους τρόπους, όπως βγαίνουν από όλους τους φακέλους που πήρε κατά την είσοδό του ο εισαγγελεύς Αγγελής, κατά την είσοδό του στο κέντρο και την κατάσχεση των σχετικών φακέλων, από τα στοιχεία της δικογραφίας συνάγεται ότι έγινε προσπάθεια να εισαχθεί η σαντεολογία στα ιδιωτικά σχολεία Ζηρίδη και Ελισαβέτιο. Προσέχτε, Ζηρίδη και Ελισαβέτιο προσπάθησε να εισαχθεί, σύμφωνα όπως λέει πάντα ο κύριος Αγγελής, ότι υπήρξε μία υλογραφία και με τις σχολές του Ζηρίδη και με άλλες σχολές των Αθηνών, και προσπάθησαν να δρομολογήσουν την θεωρία του ΚΕΦΕ και μέσα σε διάφορα εκπαιδευτήρια. Και την τελευταία στιγμή διεσώθησαν τα σχολεία, όπου δεν μπόρεσαν να κατορθώσουν αυτοί οι οποίοι ήθελαν να φτάσουν σε αυτό το σημείο, δηλαδή οι άνθρωποι του ΚΕΦΕ να περάσουν μέσα στην ελληνική εκπαίδευση, μέσα στις τρυφερές αυτές ψυχές των Ελλήνων. Αλλά κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε. Επειδή η εκκληκτία δεν αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο και επειδή η πολιτεία σε πολλές περιπτώσεις βοηθά με τη σιωπή της και τη στάση της τους εχθρούς της Ελλάδος και της Ορθοδοξίας, που σήμερα είναι οι αιρέσεις, αποφασίσαμε την δημιουργία του Ορθόδοξου Αντιαιρετικού Κινήματος. Εκδόσεις για το τι είναι η κάθε αίρεση. Αποστολή στελεχών του κινήματος σε όλη την Ελλάδα για ομιλίες και ενημέρωση. Συγκεντρώσεις και διαμαρτυρίες. Εξασφάλιση κτηρίου που θα στεγάσει τα γραφεία του κινήματος. Ορθόδοξε Έλληνα, ζητάμε την συμπαράστασή σου. Ιωνική Τράπεζα, Γρηγόρης Μιχαλόπουλος, αριθμός λογαριασμού 26
30 73 33. Του Γρηγόρη Μιχαλόπουλου, που συγκλονίζουν με τις αποκαλύψεις τους. Τα βιβλία που αποκαλύπτουν και καταγγέλουν όλο το μυστικό παρασκήνιο της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Δημήτρης Τσάτσος, το παχύδερμο της δημοκρατίας. Το βιβλίο ντοκουμέντο που αναστάτωσε με τις αποκαλύψεις του ολόκληρη την Ευρώπη. Σελίδα τη σελίδα έρχονται στο φως όλα τα απόρριτα έγγραφα που ξεσκεπάζουν τις κινήσεις και τις μυστικές ενέργειες του Δημήτρη Τσάτσου. Γιάννης Λάτσης, ο γκάνγκστερ, το βιβλίο «Σοκ» που καταγγέλει τη μυστική ζωή και τις κινήσεις του Έλληνα Μεγιστάνα, αποδεικνύοντας μέσα από απόρριτα έγγραφα του προσωπικού του αρχείου το αδίστακτο πρόσωπό του. Το απόρριτο ημερολόγιο του Στυλιανού Πατακού. Όλα τα γεγονότα του 1967, όπως τα κατέγραψε μέσα στις φυλακές ένας από τους ανθρώπους που στιγμάτισαν τη νεότερη ελληνική ιστορία. Για πρώτη φορά, όλα τα γεγονότα της πιο αδιευκρίνηστης περίοδου της σύγχρονης Ελλάδος. Αυτός κάλεσε τους Τούρκους στην Κύπρο. Το βιβλίο που αποκαλύπτει ολόκληρη την πλεκτάνη που στήθηκε εις βάρος της Κύπρου. Η κυπριακή τραγωδία ξεδιπλώνεται μέσα από 500 αποκαλυπτικές σελίδες που φέρνουν στο φως τους πραγματικούς υπεύθυνους της πιο μαύρης σελίδας του ελληνισμού. 60 χρόνια καραμαλικής προδοσίας. Το καινούριο βιβλίο του Γρηγόρη Μιχαλόπουλου. Το βιβλίο που αποκαλύπτει τα πραγματικά γεγονότα της πορείας του ανθρώπου που κυριάρχησε στην πολιτική ζωή της χώρας για περισσότερο από μισό αιώνα. Γεια σας φίλοι και φίλες. Τρεις φορές που έχω βγει τελευταία για το ΚΕΦΕ, τρεις φορές πέφτει πομπός. Φαίνεται ότι δεν αρέσουν αυτές οι εκπομπές στο Σατανά. Και γι' αυτό, φοβούμενος μην έχουμε πάλι τα ίδια, έτσι μαγικά πέφτει ο πομπός. Θέλω να αρχίσω το δεύτερο αυτό μέρος, κάνοντας το σταυρό μου να φτάσουμε στο τέλος. Διότι ουδής γνωρίζει αν θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε την εκπομπή έτσι ξαφνικά. Θα θυμάστε οι παλαιότεροι που βλέπετε αυτές τις εκπομπές ότι μιλώντας για το ΚΕΦΕ έχουμε διακοπή του σταθμού. Ποιες δυνάμεις επενεργούν, το τι γίνεται. Σε άλλες περιπτώσεις λέμε ο Θεός και η ψυχή τους. Εδώ θα πούμε ο Σατανάς και η ψυχή τους. Σας είχα πει φίλοι και φίλες ότι προσπάθησαν από εδώ από το ΚΕΦΕ να περάσουν στα σχολεία. Δεν τα κατάφεραν και πρέπει να σημειωθεί ότι από το τεστ της Οξφόρδης, όπως λέει ο εισαγγελέας κύριος Αγγελής, των 200 δηλαδή ερωτήσεων, αλλά και την περίεργη συνέντευξη υπεύθυνη του ΚΕΦΕ, διαβλέπουν ότι ορισμένα από τα άτομα που πλησιάζουν ευρίσκονται ακριβώς στα όρια της λογικής και υπάρχει κίνδυνος να προβούν σε αυτοκτονία. Γι' αυτό τους πείθουν να υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599 του 86, σύμφωνα με την οποία αντιγραφεί κατά λέξη, στο παρελθόν πολύ προτού γνωρίσω το ΚΕΦΕ,
τη διανοητική και τη σαϊντολογία, είχα κάνει συγκεκριμένες σκέψεις αυτοκτονίας. Δηλώνω ρητά ότι κανένα από τα μέλη του ΚΕΦΕ δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την κατάσταση διανοητική, συναισθηματική, σωματική που βρίσκομαι ή θα βρίσκομαι στη ζωή μου. Κανένα στο ΚΕΦΕ δεν μου υποσχέθηκε οποιαδήποτε απαλλαγή από τις ιδέες αυτοκτονίας μου ή οποιαδήποτε είδους θεραπεία. Ανεδρέωσαν δε και κατασχέθησαν 56 δηλώσεις με παρόμοιο περιεχόμενο. Σημειωτών βέβαια ότι δεν εντοπίστηκε μέχρι τώρα περίπτωση ατόμου που να αυτοκτόνησε λόγω πειρασμού του από το ΚΕΦΕ. Αναφέρεται όμως η περίπτωση του πρώην μέρους του ΚΕΦΕ, Ιάσονος Θεοφίλη, ο οποίος το έτος 1981 αντιγραφεί κατά λέξη, που τότε ονομαζόταν Ινστιτούτο Διανοητικής ή Διερεύνησης Διάνοιας και παρακολουθούσε μαθήματα καταβάλλοντας παράλληλα κάποια χρήματα για κάθε ώρα μαθήματος το 1984, μήνα Μάιο, τον έπιασε κρίση και τον οδηγήσαμε σε ψυχιατρίο. Από τότε έχει ψυχιατρικά προβλήματα και μπαινοβγαίνει στα ψυχιατρία και ιδιαίτερα στο Δαφνί. Τα ψυχιατρικά αυτά προβλήματα δημιουργήθηκαν, κατά τη γνώμη μου, από την επαφή του με αυτή την οργάνωση, δεδομένου ότι ουδέποτε είχε στο παρελθόν τέτοια προβλήματα, ούτε υπάρχει κληρονομική επιβάρυνση σε κάποιο μέλος της οικογένειάς μας. Πρέπει να σας πω ότι ακόμα ότι το ΚΕΦ εκμεταλλεύεται τα άτομα, πάρα πολλά άτομα, τα οποία πηγαίνουν εκεί να εργαστούν, υπογράφοντας δηλώσεις περί δωρεάν παροχής εργασίας πενταετούς κατά κανόνα διαρκείας. Και αναφέρει ο εισαγγελέας περιπτώσεις συνεχής όπου τα λεφτά βέβαια δεν καταβάλλονται, αλλά όσα από τα μέλη αυτά παρέχουν ολιγόωρη εργασία, παραδείγματος χάρη για τη διανομή φυλαδίων του ΚΕΦΕ στους δρόμους ή ως μεταφραστές, δεν αμείβονται, είναι στο τζάμπα. Η εργασία αυτή παρέχεται δωρεάν με το πρόσχημα να ξεκαθαριστεί ο πλανήτης Γης από τα καταπιεστικά στοιχεία. Αντίθετα, λέει ο εισαγγελέας, τα λεγόμενα στελέχη, μέλη προσωπικού και staff λαμβάνουν μισθό ο οποίος για τα μεν βασικά στελέχη είναι πολύ υψηλός, για δε τα μη βασικά πολύ χαμηλός. Από τους υψηλόμισθους ενδεικτικώς αναφέρεται ότι ο Μισελ Τσιμπαλμός, Γάλλος πολίτη μόνιμα εγκαταστημένος στην Ελλάδα και ουσιαστικός υπεύθυνος για την όλη λειτουργία του ΚΕΦΕ, λαμβάνει μηνιαίο μισθό κατά μήνα Ιανουάριο του 1995 700.000 δραχμές. Κορόιδα, πληρώστε. Πηγαίνετε στο ΚΕΦΕ και πληρώστε. Η Έλενα, ο Αντώνης Ζαχαρόπλος 620.000, η Έλενα Αλεβιζοπούλου 530.000 δραχμές, η Κατερίνα Διαμαντάρα 500.000 δραχμές, η Μαρία Παρεντζόγλου 430.000 δραχμές και φτάνουμε, ας πούμε, προς τα κορόιδα πλέον με 10.000, με 20.000, τα οποία βεβαίως προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο τζάμπα. Πρέπει να σημειωθεί, λέει ο εισαγγελέας σύμφωνα με την ερευνά του, ότι για κάθε μέλος του ΚΕΦΕ τηρείται ειδικός φάκελος στο περιεχόμενο του οποίου παραμένει μυστικό ακόμη και από τον ίδιο μέλος. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι ορισμένα μέλη έχουν αποδειχθεί εγγράφως στον όρο αυτό, ότι δηλαδή δεν μπορούν να λάβουν γνώση του περιεχομένου των φακέλων του. Οι φάκελοι αυτοί περιέχουν κατά κανόνα στοιχεία της επαγγελματικής, προσωπικής, ακόμα δε και ερωτικής ζωής, που τα πιστά μέλη κατά κανόνα στελέχη του ΚΕΦΕ αναφέρουν εγγράφως για διάφορα άτομα, μέλη και μη μέλη. Ακόμη δε και παιδιά καταγγέλουν τους γονείς των ή και γονείς τα παιδιά του στο ΚΕΦΕ. Ενδεικτικώς αναφέρονται οι παρακάτω περιπτώσεις. Η περίπτωση του Ηλία Γρατσία, δικηγόρος του ΚΕΦΕ, τον οποίον είχα φέρει εδώ πέρα και ο οποίος ισχυριζόταν το αγοράκι μου ότι το ΚΕΦΕ δεν είναι θρησκεία, αλλά είναι κέντρο φιλοσοφικών ερευνών και όλες αυτές τις αηδίες. Η περίπτωση του Ηλία Γρατσία, ο οποίος 13 Σενάτου του 1995 νομικός σύμβολος του ΚΕΦΕ, δικηγόρος, με αναφορά του προς το τμήμα ηθικής του ΚΕΦΕ, έχουμε και τμήμα ηθικής του ΚΕΦΕ, καταγγέλει τον πατέρα του. Γονείς, ακούστε τι σας περιμένουν, αντιδράστε, αντιδράστε όπως μπορείτε. Εδώ θα μεταχειριστώ ένα σλόγγαν, το καλύτερο σλόγγαν το οποίο υπήρξε στις εκλογές που πέρασαν, ήταν του Κομμουνιστικού Κόμματος. Αντεπίθεση λαέ, αντεπίθεση προς το ΚΕΦΕ λαέ. Κινδυνεύουμε, κινδυνεύει ο ελληνισμός, θα δείτε παρακάτω τραγικά πράγματα, θα ακούσετε φοβερά πράγματα περί κατασκοπίας, περί εγκεφάλων,
περί ατομικής ζωής, περί ερωτικής ζωής, περί βλέπετε, Ηλίας Γρατσίας, δικηγόρος, δεν είναι ένα τυχαίο παιδί, είναι ένας εργάτης, ο οποίος δεν έχει συνείδηση το τι κάνει. Είναι δικηγόρος, έχει 30 χρόνια πανεπιστημιακά και την άλλη εκπαίδευση απάνω του και καταγγέλει τον πατέρα του. Στο τμήμα ηθικής, με έγγραφο με τον τίτλο «Αναφορά γνώσης τον Αντώνη Γρατσία», καταγγέλει προς το ΚΕΦ αντιγραφή κατά λέξη «Χθες το βράδυ, ενώ έτρωγα με τους γονείς μου, ο πατέρας μου Αντώνης έγινε επικριτικός απέναντί μου και μου έλεγε ότι δεν είναι δουλειά αυτή που έχω και ότι δεν θα μπορέσω να επιβιώσω καθώς δεν βγάζω αρκετά χρήματα και δεν έχω χρόνο να φροντίσω τα άλλα μου δυναμικά, ούτε να δω τους γονείς μου και ότι δεν είναι ζωή αυτή που αντιλαμβάνουμε και ότι θα πρέπει να συνέλθω να δω τη ζωή όπως είναι. Η ανωτέρω συμπεριφορά του ήταν ανταγωνιστική και υποτιμητική σε εμένα και αυτό δεν είναι σωστό γιατί βάζει εμπόδια και δεν βοηθάει την επιβίωση καθενός». Ο Γρατσίας, δικηγόρος για τον πατέρα του, καταγγέλει ο Γρατσίας, λέει ο εισαγγελέας στους γονείς του στο τμήμα ηθικής του ΚΕΦΕ. Ο ίδιος καταγγέλλεται με αναφορές που υπογράφει ο Μισελ Τσιμπαλδός προς το Γραφείο Ειδικών Υποθέσεων Ευρώπης. Και έχουμε μετά την περίπτωση της Βάσος Αλιμαντήρη, η οποία κάνει αναφορά προς τον αξιωματικό ηθικής του ΚΕΦΕ. Έχουμε και αξιωματικούς. Μιλάμε περί συντάγματος δηλαδή. Όπως είναι τα συντάγματα και τα τάγματα των αγγέλων, είναι και τα τάγματα των διαβόλων, ας πούμε. Εδώ έχουμε ένα αντίστοιχο, ας πούμε, σύνταγμα διαβόλων με αξιωματικό ηθικής του ΚΕΦΕ. Καταγγέλει τον σύζυγό της, ιατρό Πέντρο Αλιμαντήρη, ιατρό αξιωματικό σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ότι αντιγραφεί κατά λέξη, λέει ο εισαγγελέας. Έχω παρατηρήσει στον Πέντρο ορισμένα πράγματα και θέλω να τα αναφέρω για να βοηθήσω να τα ξεπεράσει. Αυτά είναι τα εξής. Στο σαλόνι μας Παρασκευή 5 του μηνός Μάρτη, λέγοντάς του να κάνει τις καταστάσεις μας, μας είπε: «Πώς είναι δυνατόν γράφοντας κάτι να κάνει καλό στη δουλειά μου? Δεν πιστεύει γι' αυτό και δεν θέλει να την κάνει. Προκειμένου να κάνουμε μια πράξη, καταγγέλει αυτή τον άντρα της». Και άλλες δεκάδες περιπτώσεων οι οποίες τα μέλη καταγγέλουν γονείς, συζύγους και παιδιά. Ακόμη όμως και τα ηγετικά στελέχη του ΚΕΦΕ, λέει ο εισαγγελέας, ο κ. Αγγελής, αποστέλλονται στο Γραφείο Ειδικών Υποθέσεων Ευρώπης πληροφορίες ακόμη και για την προσωπική ζωή. Η καταγραφή των αυστηρών αυτών στοιχείων της προσωπικής ζωής των φτάνει μέχρι και του σημείου να περιλαμβάνει ακόμη και την καταγραφή των προσώπων με τα οποία τα μέλη του ΚΕΦΕ έχουν ερωτικές επαφές. Χρόνος, τόπος, πόσες φορές. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Το Κέντρο Φιλοσοφικών Ερευνών παρακολουθεί τι γίνεται κάτω από τη μέση σας, σε άντρες και γυναίκες. Και καταγράφει με ποιους, πότε, πώς και γιατί. Και προχωράει παρακάτω σε όλες αυτές τις υποθέσεις και για να φτάσει ότι έχει χωρίσει πλέον τους ανθρώπους. Αυτά τα λέω πλέον περνώντας όλη την αναφορά, όσοι μας επιτρέψει ο χρόνος, γιατί είχαμε και αυτή τη διακοπή, για να φτάσουμε να την αναλύσουμε ειδικότερα σε εκπομπές που θα ακολουθήσουν ολόκληρη την άλλη εβδομάδα, στις αρμοδιότητες επίσης του Γραφείου Ειδικών Υποθέσεων, όπως λέμε ΕΥΠ, ΚΙΠ και όλα αυτά, περιλαμβάνεται και ο χαρακτηρισμός των ατόμων σε εχθρούς και συμμάχους, καθώς και η κήρυξη των αντιτιθεμένων προς τους σκοπούς του ΚΕΦΕ σε κατάσταση προδοσίας ή κατάσταση εχθρού. Όποιος λοιπόν, αυτό είναι το Κέντρο Φιλοσοφικών Ερευνών, καταλαβαίνετε ότι τι πρέπει να γίνει, καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται σάπιες σανίδες να πάνε τους πλακώσει κανείς το ξύλο, να πούνε το τι να πούνε δηλαδή, ότι υπάρχουν καταστάσεις προδοσίας ή κατάσταση εχθρού. Το φιλοσοφικό αυτό κέντρο, τα λέω απλά λαϊκά, διότι σας παίρνουν τα παιδιά μας, παίρνουν τα παιδιά μας, το καταλαβαίνετε. Έχουν βγάλει κοριτσάκια αθώα, αγοράκια αθώα και μοιράζουν φυλάδια και καρπούνται 700 και 800 χιλιάδες και εδώ κάνε μέσα στο κομπιούτερ, φακελώνουν τον ελληνικό λαό, φακελώνουν τα παιδάκια, γιατί ένα παιδάκι, ένα κοριτσάκι τώρα 16, 17, 18 χρονών, όταν το ρωτήσουν με ποιον πήγες, πώς άρχισες τα πόδια σου, τι έκανες, τι έδιαξες και τα περνάνε και τα υπογράφουν αυτά, δεν υπέρχεται μετέπειτα ο εκβιασμός. Και καθόμαστε λοιπόν, και αν δεν υπήρχε η τηλετόρα και η ελεύθερη ώρα, δεν θα εκκινήτω κανείς, δεν θα τολμούσε κανείς να τους πάρει στον εισαγγελέα. Και εγώ έχω δεκάδες απειλές για τη ζωή μου, για το σταθμό, για την ύπαρξή μου, ας πούμε, με παρακολουθούν, με απειλούν, μου λέει θα σου βγάλουμε, δεν θα βγάλω τη φόρα τα κερατά σας, τα τράγια, ας πούμε, με ενδιαφέρει με, ναι.
και μπαίνετε στα σπίτια σας αυτοί οι άνθρωποι και τους αφήνετε και διαμαρτύρεστε. Κοιτάξτε να δείτε, αντεπίθεση, τελείωσε. Αντεπίθεση, έρχονται στο σπίτι σου και σου δίνουν το κέφε, πλάκωσέ τους το ξύλο, τελειώνει η ιστορία, εμείς τους περιμένουμε. Αυτό θα είναι στον αντιαιρετικό αγώνα. Έρχεται στο σπίτι, δηλαδή για ποιο λόγο η ευπρέπεια, ας πούμε, δεν καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Μας κατηγορήσουν και για ρατσιστές κάποιοι εδώ δημοσιογράφοι, μεγαλοδημοσιογράφοι, οι οποίοι είναι στα κόλπα. Είναι στη δικογραφία μέσα μεγαλοδημοσιογράφοι. Είναι δικοί τους. Μας κατηγορήσουν για ρατσισμό, ας πούμε. Αυτοί με ποιο δικαίωμα θα εισβάλλουν και θα κάνουν αυτά. Και έχουμε περιπτώσεις να χάνονται οικογένειες, να χάνονται παιδιά, να κλείνουν σπίτια και εμείς να μην τους μιλήσουμε. Πού είναι η ελευθερία του λόγου, δηλαδή. Θα είναι μόνο μονόπλευρος, θα είναι μόνο μονόδρομος στη ζωή μας πλέον με όλες αυτές τις καταστάσεις. Και λέει εδώ πέρα, έγγραφο, λέει, με ημερομηνία 16-78, με τίτλο «Κατάσταση προδοσίας» Γεωργίου Τσούμπα, από τον οποίο προκύπτει ότι παραπάνω αναφερομένη κηρύχθηκε προδότης, διότι είπε ότι δεν ήθελε να έρθει στο κέντρο ξανά και ότι αμφισβητεί τις αρχές της αντιολογίας. «Κατάσταση προδοσίας», Τρικούλη Θωμαής, έγγραφο, «Διακήρυξη κατάσταση τύπου τάδε». Και αναφέρει περιπτώσεις οι οποίες είναι τραγικές, ότι όποιος πλέον δεν θελήσει να είναι με το μέρος τους, ή όποιος αντιδράσει, ή όποιος έχει αντίλογο, χάθηκε. Χάθηκε. Και βεβαίως να έρθει τώρα εδώ πάλι ο κύριος Ντένις Ζαφύρης, πρώην συνεργάτης μας στην τηλετώρα, τον οποίον του είχα πει και είχε έρθει εδώ και τους διέψευσε, να έρθει τώρα να διαψεύσει και τον εισαγγελέα. Και έχω πει στον κύριο Ντένις Ζαφύρη τι έκανε, διότι εδώ λέει ο εισαγγελέας τα λέει, Ντενάκο μου, δεν τα λέω εγώ. Ο εισαγγελέας, ο κύριος Αγγελής τα λέει, Ντένι μου. Ένας από αυτούς συνδέθηκε στην εκστρατεία μας εναντίον των ναρκωτικών δασμών. Ζαφύρης Ντένις. Μου άνοιξε νέες γραμμές μέσων ενημέρωσης στο ραδιόφωνο και τηλεόραση. Συνεχίζει με αυτό. Έχει πολλές πληροφορίες για τον Μιχαλόπλο. Για μένα ναι. Είναι εναντίον του Λάμπτα, Αλεβιζόπλος. Είναι μασόνος του γαλλικού τυπικού και μουσικός. Ο Ντενάκος είναι όλα αυτά. Είναι ακροδεξιός. Ο Ντένις είναι αυτό. Αλλά δεν το τονίζει ή δεν μιλάει γι' αυτό. Ντρέπεται να το πει. Άνοιξε σε αντιολογία τις γραμμές στο ραδιόφωνο με την Κατερίνα πριν δύο μήνες. Δε Βέλκος, Αναστασίου, η Ψηλάντη, η οποία νομίζω είχε εκλεγεί ηθοποιός και ως αριστερή, είναι σύμμαχος και ήταν η βασική ομιλήτρια στο συνέδριο του κυρίου Αλεξίου τον περασμένο μήνα. Η Ιωάννα Μαρή είναι μέρος του διοικητικού διατάτου δικαστηρίου, δικός τους άνθρωπος. Ένας τσιμπούκης ψυχολόγος, δικός τους άνθρωπος. Δεν τα λέω εγώ, κύριοι, δεν τα λέω εγώ. Ο Αγγελής τα λέει, ο Αγγελής, ο εισαγγελέας τα λέει. Λίδα Σαντάλα είναι διάσημη χορεύτρια δική τους. Λομβάρδος είναι δικηγόρος δικός τους. Μάλιαρης Αντώνης είναι διάσημος Έλληνας εκδότης. Δημητράς Παναγιώτης είναι καθηγητής πανεπιστημίου και πρόεδρος του Ελσίνγκη Γότς. Είναι σημαντικός σύμμαχος και φίλος του Αλεξίου. Εάν είναι ο κύριος Δημητράς, και επειδή τη χάνει εδώ να έχω και στο στούντιο τον κύριο Φράγκο. Κύριε Φράγκο, ο κύριος Δημητράς είναι ο καθηγητής Παναγιώτης, λέγεται. Εάν είναι ο κύριος Δημητράς Παναγιώτης, υπήρχε ένας Δημητράς ο οποίος ήταν υπουργός της Χούντας και καθηγητής στην Πάντιο Σχολή. Θα το ερευνήσουμε. Αν είναι ο κύριος Δημητράς, είναι καθηγητής Πανεπιστημίου και πρόεδρος. Δούκας, αυτό είναι ένα ιδιωτικό εκπαιδευτικό σύστημα από το όνομά του Διεύθυνση Δούκας. Σχολές Δούκας. Θηλυκός τους. Σχολές Δούκας. Όλοι αυτοί οι κύριοι καλούνται αύριο να αντιδράσουν. Αυτοί θα αντιδράσουν. Θα πάνε στον εισαγγελέα ή να τους διαψεύσουν ή θα μηνύσουν το κέφε. Είναι υπόλογοι στον ελληνικό λαό. Διότι το εισαγγελογία αυτή τη στιγμή δικάζεται για ανθρωποκτονίες, απάτες, εκβιάσεις στη Γαλλία. Δικάζεται στη Γερμανία. Και δεν μπορεί να έχουμε εκπαιδευτήρια Δούκα και να είναι μέσα στο κόλπο. Μέσα στο κόλπο και να περνάνε στους μαθητάς. Δεν ξέρω τι περνάνε. Να βγει ο κύριος Δούκας να κάνει διάψευση αύριο το πρωί στις εφημερίδες. Να τηλεφωνήσει ο κύριος Δούκας εδώ στο τηλέφωνο. Να μας πει τι αντίληψη έχει. Γιατί είναι το όνομά του εδώ μέσα. Γιατί μπορεί να τον έχουνε. Κύριος Δημήτρης Τρίμης στο έψιλον της ελευθεροτυπίας. Ο κύριος Βασίλης Ραφαηλίδης.
και άλλοι και άλλοι και άλλοι. Η Μαλβίνα, τον κύριο Φέδωνα Δεγλερή θεωρούν δικό τους, τον κύριο Μαντά του Radio City, τον κύριο Κουναλάκη, τον βουλευτή. Και ακούστε, καταγραφή κινήσεων ή ζωής ατόμων με πολιτική ιδιότητα. Και βεβαίως θα κάνω παράσταση στον κύριο Εύερτ και στον κύριο Φίσα το Χρήστο το δικηγόρο, διότι ακούστε τι λένε. Τα λέει ο εισαγγελές πάντα, αγγελής. Η αναφορά και κατά συνέπεια η αποστολή στο εξωτερικό των κινήσεων πολιτικών προσώπων είναι έντονη. Ενδεικτικώς αναφέρεται το με αριθμό 1977 έγγραφο, από το οποίο σαφέστατα προκύπτει η παρακολούθηση και καταγραφή των κινήσεων του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως Μιλτιάδη Εύερτ. Καταλάβατε φίλοι, φιλοσοφικό σύστημα. Φιλοσοφικό σύστημα. Σκέπτονται οι άνθρωποι σαν τον Σοκράτη, ας πούμε, σαν τον Πλάτωνα. Και σου λέει, ας δείξω και μια παρακολούθηση στον Εύερτ τώρα. Τι να κάνουμε, ας πούμε, στο Φλωράκι, στον Εύερτ, στο Σιμίτι, στον Νέο, οπουδήποτε, ας πούμε. Το έγγραφο αυτό συντάχθηκε στους πρώτους μήνες του 1995, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της δικογραφίας, και φέρει την υπογραφή του αξιωματούχου του ΚΕΦΕ, Κώστα Τριανταφύλου, αξιωματούχος. Αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι αντιγραφεί κατά λέξη: ο Μιλτιάδης Εύερτ είχε μία Mercedes, αλλά δεν ήθελε να πληρώσει φόρους, έτσι έκανε ένα ψεύτικο εικονικό δώρο στο φίλο του Χρήστο Φίσα. Ο κύριος Χρήστος Φίσας είναι φίλος μου, είναι δικηγόρος, είναι πρώην βουλευτής, είναι πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, είναι επίλεκτος τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και είναι και επίλεκτος τέλεχος της κοινωνίας μας. Ας ακούσει, εγώ θα τα στείλω και ας αντιδράσει. Αυτά λένε. Ο κύριος Μιλτιάδης Εύερτ είχε μια Mercedes, αλλά δεν ήθελε να πληρώσει φόρους, επαναλαμβάνω, έτσι έκανε ένα ψεύτικο εικονικό δώρο στο φίλο του Χρήστο Φίσα, ένα μέρος κλειδί της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά για να γυρίσω στο θέμα, οι Mercedes, ο Φίσας και ο Εύερτ είχαν να κάνουν συγκεκριμένες πράξεις για να καλύψουν την υπόθεση. Ακούστε τώρα το κέντρο φιλοσοφικών ερευνών, ή ακόμη και η θρησκεία, ή ακόμη και η παραθρησκεία. Έπρεπε να αλλάξουν τον κωδικό αριθμό της μηχανής και να χτυπήσουν ένα ψεύτικο. Κατηγορούν τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως και σημερινό πρόεδρο πάλι της Νέας Δημοκρατίας ότι εχτύπησε πάνω στη μηχανή ψεύτικο αριθμό στη Mercedes. Καταλαβαίνετε, απάτη, πλαστογραφία και όλα αυτά. Αυτή η δουλειά έγινε από ένα γνωστό εισαγωγέα αυτοκινήτων, ονόματι Παρίσης, ιδιοκτήτη εταιριών εισαγωγής αυτοκινήτων του θεάτρου Περοκέ κτλ. Η παραποίηση του αριθμού της μηχανής έγινε σε ένα γκαράζ κοντά στο θέατρο Περοκέ, δικό του. Έπρεπε να βρουν ένα πρόσωπο να αναλάβει όλες τις νομικές διαδικασίες αναλαμβάνοντας την όλη υπευθυνότητα. Και να είναι σίγουροι το θέμα δεν θα έφτανε ποτέ στη δημοσιότητα. Αριθμό της μηχανής και να χτυπήσουν ένα ψεύτικο. Κατηγορούν τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως και σημερινό πρόεδρο πάλι της Νέας Δημοκρατίας ότι εχτύπησε πάνω στη μηχανή ψεύτικο αριθμό στη Mercedes. Καταλαβαίνετε, απάτη, πλαστογραφία και όλα αυτά. Αυτή η δουλειά έγινε από ένα γνωστό εισαγωγέα αυτοκινήτων, ονόματι Παρίσης, ιδιοκτήτη εταιριών εισαγωγής αυτοκινήτων του θεάτρου Περοκέ κτλ. Η παραποίηση του αριθμού της μηχανής έγινε σε ένα γκαράζ κοντά στο θέατρο Περοκέ, δικό του. Έπρεπε να βρουν ένα πρόσωπο να αναλάβει όλες τις νομικές διαδικασίες αναλαμβάνοντας την όλη υπευθυνότητα. Και να είναι σίγουροι το θέμα δεν θα έφτανε ποτέ στη δημοσιότητα. Το πρόσωπο το οποίο χρησιμοποιήθηκε για το σκοπό και ανέλαβε την όλη υπευθυνότητα ήταν ο Χρήστος Ματσάκης, δικηγόρος, διεύθυνση Δημοκρίτου 15-163, τηλέφωνο κτλ. Είδα τον Ματσάκη σήμερα και ύστερα από 2 ώρες είχε ένα πλήρη χειρισμό κόγκου, τάδε, κάτι κωδικούς, να θυμάσαι ότι αυτός θέλει να διατηρήσει την κάλυψή του έτσι ώστε να συνεχίσει να δίνει πληροφορίες. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Να έρθει και ο κύριος Ματσάκης εδώ να μας τα πει αυτό σήμερα στην πιτσαρία Corner που βρίσκεται στην Αλεξάνδρα της Ιβατησίων, από τον Κρίς Νασάκης ενώ τον Χρήστο Ματσάκη, μεταξύ των ορών είχαν και ψευδόνυμα. 5 και 8, αυτά είναι αλήθεια, ο κύριος Κώστας Τριανταφύλου. Στο ίδιο επίσης παραπάνω έγγραφο αναφέρεται ότι ο Δημητροκάλης ήταν υπεύθυνος για διεκπαιρέωση όλων των οικονομικών που αφορούσαν τις δωρεές όλων των μελών του Χριστοκόμμα. Αυτή η θέση του ανετέθηκε από τον Εύερ και τον Φίσα, ώστε σε συνεργασία με τον Χαλικιά να μεταφέρουν αυτά τα χρήματα στους προσωπικούς λογαριασμούς των 4 παραπάνω. Εμπλέκουν και τον κύριο Δημητροκάλη. Καταλάβατε, φιλοσοφικό σύστημα. Ομοίως το ίδιο παραπάνω έγγραφα αναφέρεται ότι ο Σαμαράς υποστηρίζει τις ψυχιατρικές συμμορίες του Κάρατζη στη Σερβία
και όλη την ώρα υποστηρίζει το πόσο πολύ θα έπρεπε να αρχίσει ένας πόλεμος για να σωθούν οι φτωχοί Ορθόδοξοι Σέρβοι. Ομοίως με το αριθμό 1656 έγγραφο, στο οποίο αναφέρω τα ονόματα συμμάχων πολιτικών προσώπων του Δημητρίου Τσάτσου, του Πέτρου Κουνελάκη, του Φέδωνα Βεγλερή, του Νίκου Φραγκάκη, του Παναγιώτη Δημητρά. Επίσης, στο μεταεπαρθμό 1971, 72, 73 έγγραφα αναγράφονται ονόματα βουλευτών ή πολιτευτών, χωρίς όμως να αναγράφεται ο λόγος καταγραφής των ονόματων αυτών. Πάντως με τον υπαριθμό 50 έγγραφο σαφέστατα προκύπτει ότι ο τότε Υπουργός Δημοσίας Τάξης Τηλιανός Θεμελής είχε χαρακτηριστεί ως επιτιθέμενος και είχε βαθμολογηθεί με τον σαϊντελογικό βαθμό 50. Και λέει τώρα ο εισαγγελέας κύριος Ιωάννης Αγγελής, τον οποίον επήραν από εδώ, τον στείλανε στη Χαλκίδα και όπως παραμαθαίνω τώρα τον παίρνουν και από τη Χαλκίδα και τον στέλνουν στον Άφιον. Φαίνεται κάνει το ισοσκελές τρίγωνο. Αθήνα, Χαλκίδα, Χαλκίδα, Αθήνα και Άφιον. Συνεργασία του ΚΕΦΕ με μυστικές υπηρεσίες. Η συνεργασία του ΚΕΦΕ με διάφορες μυστικές υπηρεσίες, ΑΕΠ, ΣΥΑ, National Security Agency, δηλαδή την Υπηρεσία Εθνικής Ασφαλείας Αμερικής, αλλά και με ανθρώπους των μυστικών υπηρεσιών, ακόμη και για θέματα που έχουν σχέση με την εξωτερική πολιτική της Ελλάδος, προκύπτει από πλήστα όσα έγραφε, εκ των οποίων ενδεικτικώς αναφέρω τα κάτωθη. Και έχει μία σειρά εγγράφων όλων όπου αναφέρεται τα πάντα για παρακολουθήσεις, για Βοσνίες, για Τουρκίες, για Αιγαίο. Και σας ερωτώ, Έλληνες φίλοι, Έλληνες Ορθόδοξοι, Έλληνες Χριστιανοί, σας ερωτώ το εξής. Είναι δυνατόν να μην έχει επέμβει τόσο καιρό η πολιτεία και δυναμικά? Τι περιμένουμε τώρα? Υπάρχει ένα σωματείο κέντρων φιλοσοφικών ερευνών και εδώ παρακολουθούν τη μεσεντές του κυρίου Έβερτ. Παρακολουθούν βουλευτάς, παρακολουθούν υπουργούς, παρακολουθούν εκείνον, βαθμολογούν όποιος δεν είναι αριστός. Μα είναι δυνατόν? Πού ζούμε δηλαδή? Αυτή η υπόθεση δεν θυμίζει μόνο χιτλερική Γερμανία. Αυτή δεν θυμίζει Ντούτσε. Αυτή είναι κάτι παραπάνω. Ούτε η Σοβιετική Ένωση, ούτε η ΚΑΚΕΜΠΕ δεν είχε τέτοια συστήματα, ας πούμε. Η ΚΑΚΕΜΠΕ δεν παρακολουθούσε. Παρακολουθούσε κανένα ξένο διπλωμάτη, του βάλε κανένα κοριό, ας πούμε. Εάν είχε κανένα φιλενάδα, ας πούμε, για να τον εκβιάζει με κανένα φωτογραφία. Δεν το ρώταγε και πόσες φορές, ας πούμε, πήγε στο κρεβάτι, ας πούμε. Για όνομα του Θεού δηλαδή. Είναι δυνατόν, ας πούμε, στην Ελλάδα του 1996, στην Ελλάδα που πάμε για το 2000, στην Ελλάδα που ευαγγελιζόμεθα αυτά που λέμε, στην Ελλάδα της δημοκρατίας, να υπάρχουν αυτά τα τσογλάνια να κινούνται στην Ελλάδα, μέσα στην κοινωνία μας, τσογλάνια τύπου ΚΕΦΕ, και να παρακολουθούν τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως, τους υπουργούς από εδώ, τους υπουργούς από εκεί, τους δημοσιογράφους, τους πάντες? Είναι δυνατόν? Εδώ είναι τσογλανοποίησης πλέον της δημοσίας ζωής. Και δεν αντιδράσουν οι εισαγγελείς, και δεν αντιδράσουν αυτοί που αντιδράσουν, πρέπει να αντιδράσει ο λαός. Και φτάνουμε εδώ πέρα λοιπόν και έχουμε όλες αυτές τις ιστορίες. Καταγραφή, λέει, των κινήσεων από μυστικές υπηρεσίες τη ζωή των ατόμων με δικαστική ιδιότητα. Καταγράφουν και δικαστικούς. Το ΚΕΦΕ καταγράφει μεταξύ και άλλων την ιδιωτική και επαγγελματική ζωή των δικαστών εκείνων οι οποίοι χειρίζονται ή πρόκειται να χειριστούν υποθέσεις που σχετίζονται με αυτό. Το καταλάβατε τι γίνεται? Φίλοι και φίλες, καταλάβατε τι γίνεται? Αυτά δεν τα κάνει ούτε η μαφία. Αυτά τα κάνανε μόνο κάτω, στην Ιταλία. Ο Κράξη και οι υπόλοιποι. Παρακολουθούσαν και τα είχαν κοιταμιάσει. Εδώ παρακολουθούν τους δικαστές. Το ίδιο το ΚΕΦΕ έχει άλλωστε δικά του δικαστήρια. Προσέξτε, το ΚΕΦΕ έχει δικά του δικαστήρια. Σκεφτείτε, Έλληνες, αγαπητοί φίλοι και τηλεθεατές, σκεφτείτε που έχουμε πέσει. Έχει δικά του δικαστήρια. Έχει λαϊκά δικαστήρια. Τι να πω, ας πούμε, τι να πω, τι έχει? Όπως με λεπτομέρεια αναφέρεται παρακάτω, ενώ αποστέλει άτομα στα ειδικά κέντρα της σαϊντολογίας του εξωτερικού για να εκπαιδευτούν στον τρόπο απονομής της δικαιοσύνης σύμφωνα με τις αρχές της σαϊντολογίας. Έχουν και απονομή δικαιοσύνη, να μας καθαρίσουν δηλαδή, έτσι. Αρθούν απ' έξω, ας πούμε, μου ρίξουν πέντε σφαίρες να τελειώσει. Αυτοί δεν λένε, αυτοί δεν είναι οι ειδικές αρχές.
Το τελευταίο αυτό προκύπτηκε με την ημερομηνία 4-7-95 έγγραφο που κατασχέθηκε το τίτλο Θαλάσσια Οργάνωση 4-1995 Μίσιον της Αθήνας, πρόγραμμα παραγωγής, όπου μεταξύ των πρωταρχικών στόχων, φέρεται αντιγραφή κατά λέξη, ονόμασε ένα προσοντούχο άτομο για να σταλεί για εκπαίδευση στο πρόγραμμα εκπαίδευσης δικαστών. Αυτό το άτομο θα πάει στο τάδε και αναφέρεται, ας πούμε. Και μετέπειτα αναφέρεται η παρούσα κατάσταση για την έρευνα, διεξάγει ο εισαγγελέας κ. Γεράκης και φτάνει στον κύριο Σπυρόπλο, τον σημερινό εισαγγελέα του Αρίου, αντισαγγελέα του Αρυπάγου. Και μετέπειτα, αφού περάσουμε, φτάνει στον Συμβούλιο Επικρατείας, βλέπει τους Συμβούλους Επικρατείας, καταγραφή κινήσεων η ζωή ατόμων με θρησκευτική ιδιότητα. Προκύπτει ότι έχουν χαρακτηριστεί ως επιτιθέμενοι στο ΚΕΦΕ ο Αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ, και έχω πει κατ' επανάληψη ότι όλα μπορεί να τα πει στο Σεραφείμ, αλλά δεν μπορεί να μην του πει ότι είναι Ελληναράς, ούτε ότι δεν είναι αντιεκουμενιστής. Του λες όλα του, τα σούρνεις, αλλά αυτό δεν περνά από το κοσκινό του, στέκει απάνω, είναι Ελληναράς. Και ο Αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ, ο Αναστάσιος Γιαννουλάτος, ο Αρχιεπίσκοπος δηλαδή Αλβανίας, ο Παντελεήμων Καρανικόλας, ο Μητροπολίτης Νικοπόλεος ο Πρεβέζης Μιλέτης και ο Επίσκοπος Δημητριάδος. Αυτοί είναι επιτιθέμενοι, είναι οι εχθροί τους αυτοί. Έγγραφο νούμερο 1586, με το οποίο το Γραφείο Ειδικών Υποθέσεων Ευρώπης δίνει λεπτομερέστερες εντολές για την προετοιμασία συνάντησης και τον τρόπο προσεγγίσεως του ιερέα Μεταλλινού. Ο καθηγητής, ο οποίος έχει έρθει εδώ, του Πανεπιστημίου, και προθιερεύς, ο οποίος τους έχει καταδικάσει. Έγγραφο μετά την ημερομηνία 24-9-1993, με το οποίο στέλεχος του ΚΕΦΕ Αγγελική Κουρκούλου επενείται γιατί προσέγγισε ηγετικό στέλεχος της Ορθόδοξης Εκκλησίας και καθηγητή θεολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι το περιστατικό το οποίο έχει εδώ, μας έχει διηγηθεί ο πατέρας Μεταλλινός. Έγραφο άλλο το οποίο ζήτησε επικοινωνήσει με τον Μητροπολίτη Ελβετίας Δαμασκηνό για να προχωρήσουμε σε όλους τους άλλους οι οποίοι προχωράνε, για να φτάσουμε πλέον να αναφέρεται έγγραφο 10-11-86 με τίτλο Αναφορά γνώσης για το Bio Τρίφωνα Σμπλούχο, από το οποίο προκύπτει ότι ορισμένα άτομα στο ΚΕΦΕ τελούν σαϊντολογικό γάμο και σαϊντολογική βάφτιση. Καταλάβατε, Έλληνες γονείς και εσείς αφελείς, οι οποίοι βρίσκετε ότι προάγει τη διανόηση, έχετε ανάγκη, υπάρχει τίποτα περισσότερο στον κόσμο, γεννήθηκε στον κόσμο τίποτα περισσότερο από το τετραβάγγελο, να το πω έτσι λαϊκά, από το Ευαγγέλιο? Δίνει, υπάρχει άλλο βιβλίο στον κόσμο, υπάρχουν άλλες σελίδες που να δίνουν όλες τις απαντήσεις, και τις πιο σκληρές και τις πιο όμορφες και τις πιο γεμάτες αγάπη? Ανοίχτε το Ευαγγέλιο. Έχει ανάγκη ο Ορθόδοξος, ο Καθολικός, ο διαμαρτυρόμενος, ο οποιοδήποτε, όταν ανοίγει το Ευαγγέλιο, γιατί όλοι διαβάζουν το Ευαγγέλιο, άλλο αν έχουν επιμέρους κάποιες διαφορές, μέσα εκεί δεν βρίσκεται για οτιδήποτε θέλετε, και για τη γνήσια αγάπη και για τον έρωτα και για την οικογένεια και για τη φιλία και για την αχαριστία και για το σταυρό και για την Ανάσταση και για τον πόνο και για το κλάμα και για το θάνατο και για την άλλη ζωή. Όλα τα ερωτήματα δεν βρίσκονται από εκεί? Δεν υπάρχουν εκεί μέσα? Είναι ανάγκη να στέλνετε τα παιδιά σας να ηρεμήσουν εκεί, σε αυτά τα κέντρα, να τα ξαναβαφτίζουν, να τους δίνουν καταστάσεις θλιβερές για την υπόλοιπη ζωή τους, να τα τσαλακώνετε ψυχικά, όταν ζούμε σε μια χώρα που θεριεύει η θρησκεία χιλιάδες χρόνια τώρα την αποσταμένη ελπίδα, που ο παπάς ο απλός, ο παπάς ο απλός, σας λέω, δεν δέχουμε αυτούς οι οποίοι δεν θέλουν, φοράνε το ράσο τυχαία. Παντού έτσι είμαστε. Εδώ είμαστε μια οικογένεια, 6 και έχουμε 3 κάρτους, ας πούμε. Λοιπόν, είναι δυνατόν εμείς οι Έλληνες, οι Ορθόδοξοι Έλληνες, να δεχόμαστε τέτοιες καταστάσεις, θλιβερές καταστάσεις,
δεχτεί. Πάντα εδώ στην Ελλάδα δεχτήκαμε και τον καθολικισμό, στην Πανεπιστημίου είναι περήφανος ο ναός τους. Δεν έχουμε, έχουμε τις διαφορές επιμέρους, δεν είναι θέμα τι διαφορές έχουμε, ας πούμε. Στον ίδιο δρόμο είμαστε, ένας από εδώ, ένας από εκεί, ένας παρακάτω. Αλλά είναι δυνατόν να δεχόμαστε τέτοια πράγματα σατανικά, διαβολικά? Και είναι δυνατόν να λέμε τώρα και να τους έχουμε φέρει εδώ πέρα και να τους λέμε αν είναι θρησκεία και να ορίονται ότι είναι φιλοσοφία? Μετά είναι καταγραφή κινήσεων της ιδιωτικής ζωής του πατρός Αντωνίου Αλευζοπούλου. Ξέρανε, εδώ θα σταθώ στην επόμενη εκπομπή, ακριβώς, ξέρανε ακριβώς ότι πεθαίνει, ότι πεθαίνει η γυναίκα του, ότι θα πεθάνει και αυτός, ενώ δεν το ήξερε κανείς για την αρρώστια του? Και εδώ ας έρθει πάλι ο φίλος μου, ο κύριος Χατζηφώτης, ο οποίος ερωτάται τώρα επί σειρά ημερών και επί σειρά εκπομπών για εκείνον τον κίνεδο παπά στο νέο ψυχικό, τον οποίον εκάλυψε από την εφημερίδα της Αποστολικής Διακονίας και δεν απαντάει. Να έρθει εδώ να μου απαντήσει τώρα ο κ. Χατζηφώτης. Εδώ. Σε έγραφο, Γιαννάκη, έγραφο. Κύριε Χατζηφώτη, έγραφο, εδώ, εδώ, εδώ. Άκου τι λέει, κύριε Χατζηφώτη. Επίσης είπε ότι η σύζυγος του Λάμπτα είναι ο Αλεβιζόπλος, τον είχανε με Λάμπτα λατινικό, πεθαίνει από καρκίνο μία από αυτές τις ημέρες και ο ίδιος ο Αλεβιζόπλος είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση υγείας και ότι ο ίδιος σύντομα θα πεθάνει. Αυτό εξηγεί τις δυναμικές επιθέσεις του Αλεβιζόπλου αυτές τις ημέρες. Δεν έχει τίποτα πλέον να χάσει. Λειτουργεί σαν καμικάζι, δεν τον ενδιαφέρουν οι συνέπειες. Πεθαίνει, έχασε τη μάχη, αν είναι δυνατόν. Με το θάνατό του ο Αλεβιζόπλος να έχασε τη μάχη. Τη μεγάλη μάχη κέρδισε ο Αλεβιζόπλος. Ανόητη. Ανόητη του Κέφε. Τη μεγάλη μάχη κέρδισε ο Αλεβιζόπλος. Το μεγάλο πόλεμο. Το μεγάλο πόλεμο κέρδισε ο Αλεβιζόπλος. Και ο ίδιος γνωρίζει ότι ενώ εκείνος θα φύγει σε λίγες εβδομάδες ή μήνες, εμείς θα είμαστε ακόμη εδώ. Ομοίως, προσέξτε τώρα. Ομοίως από το μεαρθυμό 1804, έγγραφο του Κέφε. Συνάγεται αντιγραφή κατά λέξη, λέει ο εισαγγελέας. Αυτός είχε επικοινωνία με τον κύριο Χατζηφώτη. Τον κάλεσε. Ο Χατζηφώτης του είπε ότι η Ιερά Σύνοδος έχει εκδώσει μια ανακοίνωση προσωπικά. Ο κύριος Αλεξίου του είπε ότι ο Αλεβιζόπλος αντιπροσωπεύει τον φασισμό και ζήτησε μια ακόμη συνάντηση μαζί με τον Χατζηφώτη για να του δώσει όλα τα ντοκουμέντα που είχε για τον Αλεβιζόπλο. Ο Χατζηφώτης του υποσχέθηκε να προωθήσει τα ντοκουμέντα στην Ιερά Σύνοδο. Είναι δυνατόν, Γιάννη Χατζηφώτη, να προδίδεις, να προωθήσεις εσύ, είσαι άξιος εσύ να προωθήσεις έγγραφα για τον βίον του Αλεβιζόπλου? Ήτανε φασίστας ο Αλεβιζόπλος? Είναι φασισμός είναι η αλήθεια? Φασισμός είναι η Ορθοδοξία? Φασισμός είναι ο Χριστός? Ανέλαβες εσύ, είχες επαφές με όλους αυτούς, του Κέφε και τον Αλεξίου και τους υπόλοιπους, Γιάννη Χατζηφώτη, εκπρόσωπε της Εκκλησίας στο γραφείο τύπου? Ο Χατζηφώτης του υποσχέθηκε να προωθήσει τα ντοκουμέντα στην Ιερά Σύνοδο. Και συνεχίζει ότι ενώ ψάξανε, έναντι παροχής χρημάτων δια του δικηγόρου προκειμένου να μάθει αναφόρητα στοιχεία από την προσωπική ζωή του πατρός Αντωνία Λευζόπλου, ο οποίος όμως βρέθηκε καθαρός. Τι θα μπορούσε να βρεθεί ο Λευζόπλος? Ένα τριμμένο ράσο είχε, ένα ανθρωπάκι το σοδά ήτανε και ένα μέγεθος τριδιάστατο ήτανε, ήθους αγώνων και θυσιών. Για να προχωρήσουμε παρακάτω, φίλοι και φίλες, όπου λέει ο κύριος Αγγελές, πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι κατά την κρίση μας ο θρησκευτικός χαρακτήρας του Κέφε αποτελεί την κάλυψη του πρωταρχικού σκοπού, που είναι πάλι κατά την κρίση μας η συλλογή πληροφοριών
χρήσιμων σε ξένα κέντρα και η αποστολή των στο εξωτερικό. Ούτε λίγο ούτε πολύ, το ΚΕΦΕ είναι μία μονάδα, είναι ένας οργανισμός, είναι ένα σωματείο συλλογής πληροφοριών, κατασκοπευτικό δηλαδή, χρησίμων σε ξένα κέντρα και αποστολή στο εξωτερικό. Αυτό σαφέστατα συνάγεται από τον αριθμό των εγγράφων κατά κανόνα κρυπτογραφημένων που αναφέρονται στη Βοσνία, Κροατία, Σλοβενία, Ερζεγοβίνη, Αλβανία και γενικότερα στα Βαλκάνια. Να σημειωθεί δε ότι το περιεχόμενο των εγγράφων αυτών δεν αναγράφεται στην παρούσα αναφορά για να μην αποδυναμωθεί η επιμέρους έρευνα περί της κατασκοπίας, η οποία πρέπει να συνεχιστεί από άλλο εισαγγελικό λειτουργού λόγω της μεταθέσεως τυπογράφοντος στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκίδος. Φαντάζεστε, φιλοσοφικών κέντρων, σωματείων αστικού κώδικα και ασχολείτο με συλλογή πληροφοριών για την Βοσνία, την Κροατία, τη Σλοβενία, την Ερζεγοβίνη, την Αλβανία και γενικότερα τα Βαλκάνια. Και βέβαια, όταν έβλεπαν ότι ο Αγγελής, ο Εισαγγελεύς Ιωάννης Αγγελής, αυτό το γενναίο παλικάρι που είπα θα εξελιχθεί σε σαρτζετάκι της εποχής μας, προχωρούσε και ανακάλυπτε και έσκαβε, και όσο έσκαβε τόσο ο βόθρος μεγάλωνε και τόσο έβγαινε η βρωμιά και το σκατολόι του ΚΕΦΕ απ' έξω. Παπ, Χαλκίδα, και τώρα όπως μαθαίνω πάει στον Άφλιον. Και από εδώ και πέρα βεβαίως θα πρέπει για αυτά όλα τα αδικήματα της κατασκοπίας, για αυτή την συνέχεια των πληροφοριών, όπου και εγώ αναφέρομαι εδώ σε μία, αναφέρονται ως εχθροί ο Γρηγόριος Μιχαλόπουλος, ο Χρήστος Δίζος, και οι ενδεικτικώς αναφέρονται με τον επαρχημό 1653 έγγραφο με τίτλο «Γραφείο ειδικών υποθέσεων, γραμμές επικοινωνίας και φίλοι», τα ονόματα των δημοσιογράφων Δημήτρη Τρίμη, Δημήτρη Ψαρά, Αγγελική Ψαρά, Σεραφείμ Φιντανίδη, Γεωργίου Τσακίρη, Πολυμήλη, Βασίλη Ραφαηλίδη και Παπακώστα. Λυπάμαι, αλλά οι κύριοι συνάδελφοι να αντιδράσουν. Σε κάθε επαφή των μελών του ΚΕΦΕ, λέει ο εισαγγελεύς, με δημοσιογράφους, καταγράφεται κατά τη γνώμη μας εν αγνία των δημοσιογράφων. Προσέξτε, εν αγνία των δημοσιογράφων. Εν αγνία των δημοσιογράφων. Κάνανε δηλαδή και τα κόλπα τους όλα αυτά για να εκθέτουν πρόσωπα, να εκθέτουν τον κύριο Φιντανίδη, να εκθέτουν τον κύριο Ραφαηλίδη ίσως, τον κύριο Τρίμη, τον κύριο Ψαρά. Γράφανε σημειώσεις, μπορούσαν να δημοσιογραφικά να πάει κάποιος να τους δει, και αυτοί φτιάχνανε εκθέσεις, φτιάχνανε καταστάσεις δικές τους. Ενδεικτικώς αναφέρεται το έγγραφο νούμερο 1011144 με το τίτλο «Αναφορά της Μαρίας Παρεντζόγλου, συνάντηση με την Έλλη Στάι, γνωστή ρεπόρτερ του Mega Channel, στις 16/6/1995. Όπου αναφέρεται λεπτομερώς τα λεχθέντα κατά τη συνάντησή των, ομοίως με τον επαρχημό 384 και 1715 επίσης έγγραφα, με κάθε λεπτομέρεια προκύπτει η καταγραφή της συνομιλίας μεταξύ της υπευθύνου των δημοσίευσεων του ΚΕΦΕ Αγγελικής Κούρκουλου με τον δημοσιογράφο Αλέκο Μάρκελο που έγινε στις 16/6/1995. Και αναφέρει τα οποία θα φτάσουμε σιγά σιγά, αναφέρει ποιους έχουν στους τάδες σταθμούς, ποιους έχουν στα ραδιόφωνα, πώς ήρθε η Μάρα σε επαφή με τη δεύτερη δημοσιογράφο την κυρία Ροζίτα Σόκου, πώς ήρθαν στην Ευθεροτυπία, πώς πήγαν στο Sky, πώς πήγαν εδώ, πώς ήρθαν από εκεί, όλα αυτά, μία σειρά εγγράφων τα οποία είναι ένα απάβγασμα βρωμιάς με τα οποία θα ασχοληθούμε λεπτομερώς. Και από εδώ θα ήθελα να απευθυνθώ για μία ακόμη φορά, τους είχε καταδικάσει τότε ο φίλος μου και πρώην βουλευτής Πειραιώς, ο Σωτήρης Παπαπολίτης, λένε το εξής: αγαπητέ Ηλία, το κέντρο της επίθεσής σου είναι ο Αλευζόπλος.
Υπάρχουν δύο πρόσφατα ανοίγματα με τα οποία μπορούμε να τον εκθέσουμε και να γίνει αναξιόπιστος. Αυτά είναι μέσω ενός εξωδίκου προς την Ιερά Σύνοδο. Τι συνέβη με αυτό? Αρχιοθετήθηκε το εξώδικο. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Κατά δεύτερο λόγο, ο κ. Παπαπολίτης, ένας θέος βουλευτής, ο οποίος συνδέεται με τον Αλεξίου, είχε δηλώσει ότι μπορούσε να βρει στοιχεία για τον Λευζόπουλο που θα γέμιζαν 10 ντοσέ. Καλό από εδώ το φίλο μου τον Σωτήρη Παπαπολίτη, τον οποίο προεκλογικά είχα εδώ παρουσιάσει από αυτό το στούντιο για αυτές τις καρέκλες, να πάρει θέση σε αυτό το έγγραφο και να μας πει αν είχε στοιχεία για τον Αλευζόπλο και μάλιστα 10 φακέλους, να τον καταδικάσουμε κι εμείς τον Αλευζόπλο και βεβαίως περίπτωση εκδότη και δημοσιογράφου Γρηγορίου Μιχαλοπούλου να κοινοποιηθεί, λέει, επειδή η έρευνα για τις δραστηριότητες του ΚΕΦΕ άρχισε ύστερα από δημοσίευμα της εφημερίδας Ελεύθερη Ώρα, ο εκδότης εφημερίδος αυτής έχει χαρακτηριστεί ως εχθρός, σύμφωνα με το νούμερο 334 έγγραφο, και στοιχεία της προσωπικής και επαγγελματικής του ζωής έχουν κοινοποιηθεί μέσα από το αρχείο του ΚΕΦΕ, Γραφείο Ειδικών Υποθέσεων Ευρώπης της Αντιολογίας. Εγώ έχω προαχθεί, φίλοι και φίλες. Εγώ είμαι στην Ευρώπη πλέον. Είμαι στην Ελλάδα, ας πούμε. Εργασία, είσαστε καλά. Μα το Θεό δηλαδή. Έχετε μυαλό? Ή έχετε φάει τίποτα τρελές αγελάδες και έχετε ζουρλαθεί δηλαδή? Χρήμα, πρετσεδούρα, στέλνουν τα Αμερικανάκια, πληρώνουν τα κοροϊδάκια εδώ πέρα, πληρώνουν οι αφελείς που σταματάζουν στον δρόμο για συντολογία και σκέψεις και για ηρεμίες ψυχικές και άλλες ποικίλες. Θα την πω τη λέξη, δεν αντέχω μαλακίες. Για όνομα του Θεού, ρε παιδιά, σταματήστε τώρα. Με ψάχνετε και με βρίσκετε, κάνετε και διάσημη την Ελεύθερη Ώρα στα κέντρα της Ευρώπης στην Αμερική. Νούμερο 334 έγγραφο και στοιχεία της προσωπικής και επαγγελματικής του ζωής έχουν κοινοποιηθεί μέσα από το αρχείο του ΚΕΦΕ στο Γραφείο Ειδικών Υποθέσεων Ευρώπη της Αντιολογίας, καθώς και σε διάφορα άλλα άγνωστα κέντρα. Φανταστείτε δηλαδή, τιμή μου. Πω, πω, του κερατά γίνεται πλέον μαζί μου. Εδώ διάσημος έγινα, Γρατσία, διάσημο με κάνατε. Και εσύ, κυρία Κούρκουλου, πως σε λένε εδώ πέρα, και κυρία Διαμαντάρα, και ξέρω εγώ πως είστε εδώ πέρα, τι λέει, ένορκης κατάστασης, ξέρω ποια είναι αυτή. Αρθιμός εγκληματολογικής, με σύμφωνο το οποίο ο υπεύθυνος του Γραφείου Ειδικών Υποθέσεων Διαγρατσίας, ο οποίος και υπογράφει το έγγραφο, ήρθε σε επαφή με κάποιο σύμμαχο, πρώην διευθυντή στη Ρετόρα, πλην όμως εχθρό του παραπάνω εκδότη, ο οποίος ότι πει βρωμιές έχω για τον επόμενο, ότι είναι αυτός διατηρεί ό,τι θέλεις, ας πούμε. Ρε παιδιά, έχετε τίποτα, για τα βγάζετε, ας πούμε. Και θέλετε να σας βοηθήσω τίποτα, με τίποτα φωτογραφίες, με τίποτα, ό,τι θέλετε, εδώ εγώ εδώ, πέστε μου τι θέλετε, σας τα βγάλω εγώ. Να σας τα βγάλω εγώ. Σας τα βγάλω εγώ ό,τι θέλετε, ας πούμε. Ό,τι θέλετε. Ευτύχησα να είμαι άντρας, ας πούμε. Άντρας στην ψυχή και στο σώμα. Και ουχή αδελφή. Για να φτάσουμε πλέον, κάτω σας τα πω τώρα αναλυτικά, το έχω να κάνω τώρα εδώ, κοιτάξτε εδώ, φίλοι του ΚΕΦΕ, πράγμα εδώ, πράγμα εδώ τώρα, και έχει κι άλλα, μαθαίνονται και το επιτελείο στρατού, ασχοληθεί με την κατασκοπία σας, έχουμε κι άλλα, για να καταλήξει βεβαίως ο κύριος Αγγελεύς, θα πάει και ο κύριος Γρατσίας στο Δικηγορικό Σύλλογο. Κάνω αναφορά εγώ στο Δικηγορικό Σύλλογο, ας πούμε. Δεν μπορεί, ο Ελληνικός Δικηγορικός Σύλλογος έχει τη δικαιοσύνη. Ζυγαριά είναι σταυρός. Και η δικαιοσύνη είναι ανάσταση. Δεν μπορεί και ο Γρατσίας να ευαγγελίζεται τέτοια πράγματα. Και λέει, από όλα τα παραπάνω, λέει ο εισαγγελεύς, πραγματικά περιστατικά, περί της τελέσεως των οποίων ουδεμία αμφιβολία υπάρχει, δεδομένου ότι αποδεικνύονται με έγγραφα, σαφέστατα προκύπτει ότι το Σωματείο του Αστικού Κώδικα με την επωνυμία Κέντρων Εφημοσμένης Φιλοσοφίας Ελλάδος, που έχει έδρα την Αθήνα, οδός Πατησίων 200, όχι μόνο επιδιώκει σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους που καθορίζουν το καταστατικό του, αλλά επιπλέον και ότι οι ενέργειές του, ο σκοπός του και η λειτουργία του έχουν καταστεί παράνομοι και ανήθικοι και είναι αντίθετοι προς τη δημοσία τάξη. Και γι' αυτό πρέπει να διαβαστεί η παρούσα αναφορά μαζί με τα συνημμένα και άλλα έγγραφα στην αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχίας Αττικής για να ληφθεί υπόψη κατά το ίδιο διενεργούμενο διοικητικό και οικονομικό έλεγχο. Θα συνεχιστεί βέβαια. Η Νομαρχία έχει πει ότι πρέπει να κλείσει αυτή η υπόθεση. Εμείς θα συνεχίσουμε την συνέχεια της αναλύσεως όλων των στοιχείων. Σας έδωσα μία
γεύση μικρή φίλη και φίλες όλων αυτών των στοιχείων τα οποία περιέχονται στην αναφορά πόρισμα του εισαγγελέως του κυρίου Αγγελή. Θέλω φίλοι και φίλες με ηρεμία ψυχής και καρδιάς και δόξα τω Θεώ καλά πήγαμε, ο πομπός δεν έπεσε. Κάπου ο σατανάς κολοβώθηκε, γιατί αρχίσαμε με το σταυρό. Και κάπου η ψυχή του πατέρα του Αντώνη Αλευζόπουλου είναι από πάνω μας. Υπερίπταται αυτού του έργου. Του έργου που δεν είναι τίποτα άλλο παρά υπεράσπιση του ελληνισμού και της ορθοδοξίας. Και για να μην νομίζει κανείς ότι είμαστε έτσι και λέμε με την ορθοδοξία και την ορθοδοξία. Την υπεράσπιση του Χριστού και αυτού εσταυρωμένου. Φίλοι και φίλες, δεν αγωνίζεται μόνο η Ελλάς κατά της ιδεολογίας. Η Γαλλία αυτή τη στιγμή έχει στήσει μια πολύ μεγάλη δίκη στη Λιόν. Στη Γερμανία στείνονται δίκες. Στην Αγγλία ετοιμάζονται. Κάπου έχουν ανακαλύψει όλοι την απάτη. Μια απάτη η οποία ξεκίνησε ως ένα φιλοσοφικό σύστημα για να αλλάξει. Ήτανε δικοτυλίδωνο το φασόλι. Θυμόσαστε στη φυσική μονοκοτυλίδωνα και δικοτυλίδωνα. Γελάει ο κύριος Φράγκος, τον οποίον έχω απέναντι. Λοιπόν, κάπου εξελίχθηκε σε θρησκεία, έβγαλε το πρόσωπό της. Το έβγαλε. Και φάνηκαν όλες οι πληγές και όλες οι βρωμιές. Πληγές διότι σούρνεται μέσα στη λάσπη και βρωμές διότι τρέφεται από τη βρώμα. Δεν έχει ο τόπος τούτος καμία ανάγκη κανενός φιλοσοφικού συστήματος. Ο τόπος τούτος έβγαλε ένα Σοκράτη, έβγαλε ένα Πλάτωνα, έβγαλε τους μεγαλύτερους ιστορικούς που έχει βγάλει ποτέ η ανθρωπότητα. Έχει σταθεί όρθιος και έχει ποδηγετήσει πολιτισμούς. Κάποτε εδώ, από εδώ ξεκίνησαν τα πάντα. Κάποτε εδώ ερχόντουσαν από όλη την Ευρώπη, τη γνωστή Ευρώπη, που και το όνομα Ευρώπη είναι ελληνικό, για να πάρουν τα φώτα. Και σήμερα φτάνουμε εμείς να πηγαίνουμε επέτες κάποιων συστημάτων από το εξωτερικό, για όνομα του Θεού. Φίλοι και φίλες, προστατευτείτε. Προστατευτείτε, διότι όπως είδατε, εδώ πρόκειται περί απάτης. Εδώ πρόκειται περί κομπότρυπας η οποία ταιριάζει σε κάθε κουμπί, σε κάθε οικογένεια και είναι έτοιμη να αντιτραβήξει. Είναι κάτι καραμέλες περίεργες αυτές του κέφε που δίνουν στα παιδιά σας, που δίνουν σε εσάς, που δίνουν στις συζύγους σας, που δίνουν παντού. Σταθείτε όρθιοι. Κάντε σταυρό και με το σταυρό πολεμήστε. Δεν έχει ανάγκη τίποτα άλλο η Ελλάδα. Εδώ αντρώθηκε η φιλοσοφία. Η φιλοσοφία όμως η καθαρή, με την καθαρή σκέψη. Και αυτή τη φιλοσοφία ήθελε να τη συνεχίσει ο Απόστολος Παύλος με τον χριστιανισμό. Ελληνισμός και χριστιανισμός αντάμα. Αντάμα και όποτε βρέθηκαν μαζί, όταν βρέθηκαν πάντα μαζί και πάντα ήταν μαζί, δημιούργησαν. Δημιούργησαν αγώνες, δημιούργησαν θυσίες, στάθηκαν όμως πάντα ο μεγάλος φάρος και για την ανθρωπότητα και για τα πάντα. Δεν έχει ανάγκη η Ελλάς από ξενόφερτες φιλοσοφίες. Δεν έχει ανάγκη η Ελλάς από άλλα κέντρα. Δεν έχει καμία ανάγκη η Ελλάς από άλλα συστήματα. Ο τόπος τούτος είναι αυτάρκης το πνεύμα. Εδώ γεννήθηκε το πνεύμα. Και εδώ πολλαπλασιάστηκε σαν τη Λερναία Ήδρα. Εδώ έγιναν τα πάντα και από εδώ ξεχύθηκαν στην ανθρωπότητα. Κλείστε τις πόρτες στο κέφε, κλείστε τις πόρτες σε κάθε αίρεση, κλείστε τις πόρτες παντού. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Όλες τις απαντήσεις, όλες τις ερωτήσεις βρίσκονται μέσα στο Ευαγγέλιο, βρίσκονται στην Εκκλησία, βρίσκονται μέσα στην προσευχή, βρίσκονται μέσα σε αυτή τη Θεία Μοναξά που σου δίνει ένα ταπεινό κερί μπροστά σε μια ταπεινή εικόνα. Και είμαι ευτυχής, πάρα πολύ ευτυχής,
όταν περνάω από κάποιο μικρό εκκλησάκι εκεί βουλιαγμένη στον Άγιο Νικόλαο και βλέπω το κρυσάκι το οποίο το κάψανε οι σατανιστές και βλέπω σύγχρονα παιδιά, κορίτσα σύγχρονα, με το μίνι τους, με τα καλά χτενισμένα μαλλιά τους, αγόρια σύγχρονα, νέες κοπέλες, γυναίκες σύγχρονες και σταματάνε με τα αυτοκίνητά τους και πολλές φορές πολυτελεία αυτοκίνητα για να ανάψουν ένα κερί και να σταθούν μπροστά στην εικόνα του Αγίου Νικολάου ή του Αγίου Νεκταρίου ή του Χριστού της Παναγίας και βλέπεις πολλές φορές να κυλάει και ένα δάκρυ στα μάτια τους. Έχουμε τα πάντα, δεν έχουμε ανάγκη από τίποτα. Έχουμε το Χριστό μας, έχουμε τον ελληνισμό μας, δεν έχουμε ανάγκη από ξενόφερτες καταστάσεις. Κλείστε, επαναλαμβάνω, τα σπίτια σας, κλείστε τα παράθυρα, κλείστε τα αυτιά και αντισταθείτε σε αυτή την ιδεολογική, την παραθρησκευτική παρακμή η οποία έχει κατακλείσει τον τόπο. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά. Εχθροί προαιώνιοι του ελληνισμού, εχθροί σε αυτή την λεκάνη της Μεσογείου που βλέπουν ότι η Ελλάδα αντιστέκεται στο χρόνο, αντιστέκεται στα ρεύματα, εδώ που εμείς σκορπίσαμε την ιδέα της Ορθοδοξίας, εδώ την οποία τη γιγαντώσαμε, εδώ την οποία τη μεταλαμπεντεύσαμε με τον Κύρο και με τον Μεθόδιο στις ανατολικές χώρες, εδώ που κηρύξαμε εμείς, εδώ που έγιναν όλες οι επεμβάσεις του Θείου Λόγου από τον Απόστολο Παύλο. Είναι κρίμα, μα είναι κρίμα σε αυτή την πόλη, ειδικά της Αθήνας, όπου εσπούδασαν περίφημοι ιεράρχες, άνθρωποι άγιοι της Εκκλησίας μας, να αφήνουμε να κινούνται φίδια φαρμακερά κατά της Ελλάδος και της Ορθοδοξίας. Και γι' αυτό κάνω για μια ακόμη φορά έκκληση. Βοηθήστε να σταθεί, να συσταθεί, να προχωρήσει το αντιαιρετικό κέντρο. Βοηθήστε. Βοηθήστε να σταθούμε, να κάνουμε εκδόσεις. Έχουμε πολλά ωραία σχέδια, έχουμε παράπορα πολλά όνειρα. Έχουμε όνειρα διότι αν αυτή τη στιγμή το είχαμε φτιάξει αυτό το κέντρο, είχαμε τις δυνατότητες, αυτό εδώ θα το τυπώναμε σε 5 εκατομμύρια, σε 2 εκατομμύρια και με ένα πούλμαν και με άλλα αυτοκίνητα θα το στέναμε σε όλη την Ελλάδα, σε κάθε γωνιά, σε κάθε σχολείο, εκεί που φτάνουν τα έγγραφα του ΚΕΦΕ, εκεί που φτάνουν τα χαρτιά του ΚΕΦΕ και κάνουν την προπαγάνδα τους και των άλλων αιρέσεων. Βοηθήστε για να φτιάξουμε αυτό το αντιαιρετικό κέντρο. Βοηθήστε και εσείς οι ίδιοι οχυρωθείτε πίσω από μία λέξη. Και η λέξη αυτή είναι μία. Χριστός και Αυτός Εσταυρωμένος. Από τη Δευτέρα θα αρχίσουμε αναλυτικά να σπουδάζουμε, έρμη σπουδή βέβαια, αλλά να σπουδάζουμε αυτή την αναφορά του ήρωα, επαναλαμβάνω, εισαγγελέα Ιωάννη Αγγελή, συγχρόνως με καλεσμένους εδώ, και αν θέλουν και έχουν τα κότσα, να έρθει και αυτός ο Γρατσίας, να έρθει και ο Ματσίας, να έρθει και ο Φατσίας, να έρθουν όλοι εδώ από το ΚΕΦΕ να τα πούμε εδώ, να τα πούμε εδώ και να μας δώσουν κάποιες εξηγήσεις και για τις κατασκοπίες τους και για τις παρακολουθήσεις και να μας εξηγήσουν πολύ απλά. ΚΕΦΕ, Κέντρων Εφημισμένης Φιλοσοφικής Έρευνας. Τι θέλετε ρε παιδιά, και ασχολείστε με τη ζωή μου. Είμαι κι εγώ μέσα στην ερευνά σας ως φιλόσοφος μήπως. Άμα είμαι, πέστε το μου το δυστυχή, γιατί είμαι, ας πούμε, το μάθω κι εγώ. Φίλοι και φίλες, από αυτό το σταθμό θα μάθετε για το πότε και ποια ώρα θα αρχίσουμε τη Δευτέρα τις εκπομπές. Εύχομαι ό,τι καλύτερο. Η εκπομπή, επειδή είχε αυτή την ταλαιπωρία της διακοπής, θα αναμεταδοθεί και το βράδυ στις 1 η ώρα παρατέταρτο, 1 η ώρα παρατέταρτο απόψε, μετά τα μεσάνυχτα, 1 παρατέταρτο και ίσως και αύριο. Σας εύχομαι ένα καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.